από τον πρόεδρο μας τον κύριο Πατούλη, που ευελπιστούμε να βάλει τις αρχές και τους, να ανοίξει τους δρόμους αυτή τη νέα εποχή την οποία ξεκινάει η αυτοδιοίκηση σήμερα, μετά από την ομιλία του Υπουργού που ακούσαμε, και να δούμε και απαντήσεις που χρειάζεται να δοθούν σε πολλά σημεία. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, αγαπητοί συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα, που είτε είστε στην αίθουσα, είτε είστε στην περιφέρειά σας και μας ακούτε ή μας βλέπετε, πρέπει καταρχήν να ευχαριστήσω, και το είπα και πριν, για την αθρώα προσέλευση της αυτοδιοίκησης στη Θεσσαλονίκη, για να μπορέσουμε όλοι μαζί, πάνω από τα κόμματα, για την αυτοδιοίκηση, να χαράξουμε μια νέα πορεία, η οποία είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε να υπάρξει, για να προχωρήσει όχι μόνο η αυτοδιοίκηση, η χώρα να προχωρήσει μπροστά. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία 7-8 χρόνια μπήκε σε μια βαθιά κρίση, όχι μόνο οικονομική, αλλά κρίση θεσμών και αξιών. Και η κρίση αυτή, η οποία εξελίσσεται δυστυχώς για όλους μας σε παρακμή, διότι πώς μπορεί κανείς να μεταφράσει 500.000 νέους Έλληνες να βρίσκονται σε λίγα χρόνια, σε 2-3-4 χρόνια, έξω, μετά την παραγωγική διαδικασία που πήραν πρωτίστως ως επιστήμονες ή επαγγελματίες, να παράγουν έργο έξω από τη χώρα τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όταν άλλες χώρες εισαγάγουν νέους εγκέφαλους, εμείς σήμερα έχουμε αφυδατωθεί. Παρακμή, γιατί χάνουμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή ακόμα και για την Ευρώπη την δυνατότητα ενδεχομένως να συνονοηθούμε. Εγώ κράτησα αυτό που είπε ο Υπουργός. Είμαστε, αν θέλετε, από την τύχη, είτε συμφωνούμε είτε δεν συμφωνούμε κομματικά, να μπούμε σε μία βάση συνεννόησης, πρωτίστως για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, στην κρίσιμη εποχή. Σε αυτή την οκταετία υπήρξαν άγριες περικοπές μισθών, συντάξεων, κοινωνικών παροχών, εφαρμογή σκληρών μέτρων στο αδιέξοδο τελικά από ό,τι απεδείχθη των μνημονίων. Διότι βιώνουμε μια παρατεταμένη κρίση, ύφεση, που δεν ξέρουμε επιτέλους και πότε θα σταματήσει. Γιατί έχουμε χάσει πάνω από το 25% του ακαθάριστου εθνικού πόρου προϊόντος, και αυτό συμβαίνει μόνο σε χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, βάσει των οικονομολόγων και εκείνων οι οποίοι γνωρίζουν πώς ακριβώς μπορεί να αναπτυχθεί μια χώρα. Γιατί χρόνο με το χρόνο βουλιάζουμε στη δίνη του χρέους, χωρίς να υπάρχει καμία κουβέντα για ανάπτυξη. Μια κουβέντα η οποία να δίνει την ελπίδα του αύριο, να δίνει την υπομονή, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε όλοι να συμβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο, ανεξάρτητα του ρόλου που διαδραματίζουμε στη χώρα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει σίγουρα να σταματήσει το ψέμα και ο λαϊκισμός, γιατί ξέρουμε ότι και αυτή η μέθοδος δεν οδήγησε πουθενά. Πρέπει να εξυγχρονιστούμε και να πατάμε γερά στα πόδια μας. Και βεβαίως, εγώ δεν θα μπω σε αυτά που άκουσα μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, που ένας τον άλλον έλεγε λαϊκιστή ή ψεύτη. Όμως,
Θα έλεγα, γιατί 2 χρόνια, ενώ το έχουμε ως αίτημα απόλυτο, η Δημοτική Αστυνομία να νομοθετηθεί και να ξαναγυρίσει στους Δήμους όπως έχει γίνει σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Τι εμποδίζει να υπάρξει τώρα, εδώ και τώρα, το αυτονόητο? Θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει ο διαγωνισμός και οποιαδήποτε ανούσια, εάν θέλετε ασυνονιουσία, πάνω από την αυτοδιοίκηση. Γιατί έχουμε οπωσδήποτε υποχρέωση να συνονοηθούμε και να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο αναγέννησης της χώρας, αναγέννησης της αυτοδιοίκησης. Είναι αλήθεια ότι σε αυτήν την διαδικασία αυτών των ετών υπήρξε περίσσευμα αγάπης και αλληλεγγύης μέσα από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, μέσα από την Εκκλησία, μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό μας δίνει το δικαίωμα σήμερα, παρά τις μεγάλες πτώσεις και οικονομικές αφεμάξεις, να υπάρχει μία μίνιμουμ αξιοπρέπεια κάποιων ανθρώπων. Εμείς, οι ιερωτοί εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, είμαστε ο θεσμός που στήριξε έμπρακτα, με πράξεις, ακόμα και με θυσίες, να υπάρξει η επιβίωση των ανθρώπων αυτών, χωρίς αιμονές και προκαταλήψεις, χωρίς να λέμε ότι το κράτος οφείλει να το πράξει, η αυτοδιοίκηση μπήκε μπροστά, χωρίς να έχει την αρμοδιότητα, μέσα από μια ιστορική ευθύνη πρωτίστως, μέσα από μια προσπάθεια ανθρώπινη. Είναι αλήθεια ότι από αυτό το συνέδριο της Θεσσαλονίκης είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να γίνει η επανεκκίνηση, η απαραίτητη επανεκκίνηση της αυτοδιοίκησης και της εθνικής συνεννόησης. Αφού είναι σίγουρο ότι το πολιτικό δυναμικό της κεντρικής εξουσίας προσπαθεί, αλλά δεν τα καταφέρνει, να μας βγάλει από τα διέξοδα, πρέπει να αναλάβουμε πλέον τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν σε κάθε δήμαρχο, σε κάθε αυτοδιοικητικό, πέραν της διαχείρισης της καθημερινότητος κοντά στους πολίτες, να αναλάβουν πρωτοβουλίες οι οποίες είναι απαραίτητες με τη γνώση που υπάρχουν από τις βέλτιστες πρακτικές των συναδέλφων μας που τις ξέρουμε πλέον σε όλη την αυτοδιοίκηση, σε όλη την Ευρώπη. Εμείς θεωρούμε ότι από το συνέδριο της Θεσσαλονίκης η αυτοδιοίκηση πρέπει να βγει μπροστά για να σηκώσει η Ελλάδα το κεφάλι ψηλά, να επιστρέψουμε ξανά στις δυνάμεις της δημιουργίας και της ανάπτυξης και να ξαναβρούμε τη χαμένη μας αυτοπεποίθηση. Να χτίσουμε, όπως λέει και το συνέδριο και αν θέλετε ο τίτλος, να χτίσουμε την Ελλάδα από την αρχή. Και δεν είναι ουτοπικό. Μπορούμε, εφόσον αυτά τα οποία ακούγονται και θα ακουστούν στο συνέδριό μας και αυτά τα οποία θα ακούσουν τα πολιτικά κόμματα και η νομοθετική εξουσία και η κυβέρνηση, δεν τα πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων, αλλά προσπαθεί από την ίδια στιγμή να κάνει πράξη το αυτονόητο. Ο τόπος να αποφασίζει για τον τόπο του. Οι κεντρικές κυβερνήσεις, η νομοθετική εξουσία, που στη χώρα μας είναι και εκτελεστική εξουσία, δεν μπορεί να κρατά τα ηνία στον απόλυτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Και ακριβώς αυτό είναι το μέλημα, αυτή είναι η μάχη. Δεν χρειάζονται κουβέντες και άρθρα πολλά. Χρειάζεται να είναι πραγματικότητα η γνώση του τι θέλουμε και πού πάμε. Και αν πράγματι συμφωνούμε, είτε εκείνοι που νομοθετούν,
είτε η αυτοδιοίκηση της χώρας μας να γίνει όμοια όπως οι αυτοδιοικήσεις των άλλων χωρών, οι οποίες χώρες βρίσκονται όχι 8 χρόνια στην ύφεση, αλλά συνεχώς σε αιτήσιες διαδικασίες ανάπτυξης. Θέλουμε και μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Να ξαναφέρουμε την Ελλάδα μπροστά σε όλη την Ευρώπη, όπως πιστεύουν ακόμα και εκείνοι που βρίσκονται στην Ευρώπη, οι συνάδελφοί μας, και περιμένουν πότε θα γίνει αυτή η επανεκκίνηση για να βρεθούμε εκεί που πρέπει. Είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ να προτείνει στο δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει για την αλλαγή του Κολυκράτη 12 μεγάλες μεταρρυθμίσεις τομές. Μεταρρυθμίσεις που στόχο έχουν τη δημιουργία ενός ισχυρού επιτελικού κράτους με ενισχυμένο το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Οι προτινόμενες μεταρρυθμίσεις τομές βασίζονται πρώτον στις αποφάσεις του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ και του Διοικητικού της Συμβουλίου. Δεύτερον, στις αξιοποίησεις της εμπειρίας και της γνώσης των ευρωπαϊκών κρατών. Τρίτον, στο αποτέλεσμα προσφάτων μελετών του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Επιστημονικού Βραχίωνα της ΚΕΔΕ, όπου πλέον αποτελεί και τη δεξαμενή σκέψη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Η ΚΕΔΕ θα αναλάβει μαζί με τις ΠΕΔ και όλους τους δημάρχους την πρωτοβουλία να ενημερώσει τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα, αλλά κυρίως την κοινωνία για τις προτάσεις αυτές, επιδιώκοντας την ευρύτερη δυνατή πολιτική κοινωνική συνένεση, λέγοντας καθαρά τι χρειάζεται να γίνει στη χώρα για να υπάρξει τοπική ανάπτυξη και τελικά ανάπτυξη της ίδιας της χώρας. Ξεκαθαρίζω προς κάθε κατεύθυνση ότι είμαστε ως θεσμός έτοιμοι να συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού σχεδίου για την αναγέννηση της πατρίδας μας, χωρίς μισόλογα. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες θέσεις όσο για μια σειρά των αλλαγών του Καλλικράτη, όσον αφορά όμως και θέσεις για τα οικονομικά των ΟΤΑ, για την τοπική ανάπτυξη, για το κοινωνικό κράτος, για την αγροτική ανάπτυξη, για την νησιωτικότητα, για το προσφυγικό, για την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, για το περιβάλλον και το χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, για την υγεία, παιδεία, αλλά και τη συνταγματική αναθεώρηση. Όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν στις εργασίες του Συνεδρίου μας, επίπονα μεν, αλλά αποφασιστικά να συζητηθούν σε απόλυτα μορφή ολομέλειας αλλά και ευθύνης. Ψηλά στην ατζέντα του Συνεδρίου μας είναι η αλλαγή του Καλλικράτη. Συμμετέχουμε, όπως είναι γνωστόν και έχουμε αναφέρει, σε αυτήν τη διαδικασία με τρία μέλη, με πρόεδρο το Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής, τον κύριο Πουλάκη, και με την ευκαιρία της παρουσίας και των δύο βεβαίως, κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Πουλιάκη, θέλουμε στον άμεσο χρόνο να ανοίξουμε όλοι τα χαρτιά μας, να μιλήσουμε με ευθύτητα, χωρίς μισόλογα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, χωρίς καθυστερήσεις. Είναι αλήθεια όμως, και οφείλω να το πω στο συνέδριό μας, γιατί το ακούω καθημερινά, κάποιοι οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις σαν χώρα και η κυβέρνηση εμπροκειμένου, πώς είναι δυνατόν σε λιγότερο από 2 χρόνια να αλλάζουν 3 υπουργοί, χωρίς να θέλω να πω ότι υπεύθυνος για την κυβέρνηση προς Θεού είναι ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος πάντα της κυβέρνησης που αναλαμβάνει και την ευθύνη. Απλώς εμείς θεωρούμε, εάν και εφόσον υπάρχει συνέχιση, δεν πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση για κανένα νομοσχέδιο και για καμία διαβούλευση, η οποία έγινε και επίπονα ακόμα και για το νομοσχέδιο Σκούπα,
και εφόσον άλλαξε ο Υπουργός, να περιμένουμε και να καθυστερούμε την όποια εξέλιξη νομοθετικής διαδικασίας για να γίνει δηλαδή νόμος του κράτους. Θεωρούμε δηλαδή, και άκουσα βεβαίως τον Υπουργό, ότι κάποιες διατάξεις και ποιες, θα έλεγε κανείς, θα πάνε πολύ σύντομα κοντά στο Δεκέμβρη, μέσα στο Δεκέμβρη. Αυτό έχει ενδιαφέρον, αλλά σίγουρα θα πρέπει να δούμε ποιες είναι εκείνες οι διατάξεις οι οποίες θα αφαιρεθούν σε μια επίπονη διαδικασία την οποία έκανε η αυτοδιοίκηση, καθώς επίσης και το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι αλήθεια, αγαπητοί σύνεδροι, ότι ένα μεγάλο πρόβλημα των Δήμων είναι η μείωση της χρηματοδότησης των Δήμων. Πρόβλημα είναι και η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και ο σφιχτός εναγκαλισμός από την κεντρική εξουσία. Θεωρώ ότι, επειδή έχω μελετήσει αρκετά αυτά τα χρόνια, δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά σε παγκόσμιο επίπεδο και σίγουρα στην Ευρώπη τόσο σφιχτός εναγκαλισμός της κεντρικής κυβέρνησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και αν αυτό το μοντέλο ήταν μοντέλο ανάπτυξης και είχαμε μια χώρα η οποία γοργά πήγαινε προς το μέλλον, δεν θα είχε και κανείς αντίρρηση για αυτό το μοντέλο. Όμως φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο είναι εντελώς λανθασμένο, είναι εντελώς παροχημένο και είναι και υπεύθυνο για την ύφεση και τη δυστυχία χιλιάδων Ελλήνων, χιλιάδων νέων που μεταναστεύουν. Θα πρέπει να αλλάξουμε αμέσως αυτή τη διαδικασία και βάζουμε αυτή την κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να περιμένει κανείς πλέον την νομοθετική εξουσία να κάνει το αυτονόητο. Είναι αλήθεια ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις της αυτοδιοίκησης. Και είναι επίσης αλήθεια ότι υποβαθμίζουν συνειδητά, και δεν αφορά σώνει και καλά όλους τους υπουργούς ή όλες τις κυβερνήσεις, όμως σίγουρα συμβαίνει, το πολιτικό προσωπικό της αυτοδιοίκησης το υποβαθμίζουν και όσο μπορούν το μειώνουν. Σε αυτά τα ζητήματα λοιπόν θέλουμε το σχέδιο της κυβέρνησης. Απαιτούμε διάλογο με καθαρά χαρτιά, όχι πισόπλατες μαχαιριές ούτε υπονοούμενα. Και δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για μεταρρύθμιση του κράτους χωρίς αναβαθμισμένο ρόλο της αυτοδιοίκησης και να έχουμε βεβαίως προϋπολογισμό του 2017 μειωμένο κατά 10% της χρηματοδότησης προς τους Δήμους. Είναι δυνατόν να πηγαίνουμε το 2017 για να κάνουμε τη μεταρρύθμιση με λιγότερα χρήματα από ό,τι είχαμε το 2016. Υπάρχει ιστορικά ποτέ μεταρρύθμιση του κράτους, της αυτοδιοίκησης, με λιγότερα χρήματα? Και βέβαια είναι σίγουρο ότι δεν θα γίνει ανεκτό να είναι ο προϋπολογισμός της αυτοδιοίκησης που λαμβάνει από τους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους μειωμένο με 214 εκατομμύρια λιγότερα, που δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση. Και γι' αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη τα λεγόμενα αυτά τα οποία ακούγονται σήμερα από το συνέδριό μας. Θέλουμε ισχυρούς και οικονομικά αυτοδύναμους στους Δήμους? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε σήμερα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Και αυτό θα πρέπει να απαντηθεί μέσα από τον φετινό προϋπολογισμό του 2017, διότι από ό,τι διαβάσαμε και μελετήσαμε προβλέπει έσοδα από πρόσθετους φόρους πάνω από 5 δις, τα οποία θα λάβει το κράτος από τον Έλληνα φορολογούμενο, και η αυτοδιοίκηση όχι μόνο δεν θα έχει τους ίδιους φόρους που έπαιρνε το 2016, αλλά θα είναι και μειωμένη. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να υπάρξει μεταρρύθμιση με υποχρηματοδότηση? Νομίζω και αύριο θα μπορέσουν να δοθούν απαντήσεις σε ένα πυκνό πρόγραμμα, είναι αλήθεια, αλλά απαραίτητο να γίνει. Από τη μία λέμε ότι θέλουμε μια ισχυρή αυτοδιοίκηση. Εγώ να το πιστέψω, και όπως όλοι οι δήμαρχοι,
Όμως μπορεί να μας απαντήσει κανείς πώς ψηφίστηκε στη Βουλή πριν λίγες μέρες ότι μπορεί να γίνει κινητικότητα των δημοτικών υπαλλήλων χωρίς την έγκριση των τοπικών πολιτών που εκφράζονται μέσα από τους δημάρχους? Θα απαντήσει κανείς σε αυτό? Διότι όταν στο Δήμο Κάσου, είναι Δήμος, βάσει του νόμου, χρειάζονται συγκεκριμένες διαδικασίες που δεν μπορεί να είναι μονοπρόσωπη διαδικασία από το Δήμαρχο ή από τη Δήμαρχο, πώς είναι δυνατόν αυτός ο Δήμος να λειτουργήσει? Κατά την άποψή μου θα έπρεπε αμέσως να υπάρχει νομοθετική διόρθωση ώστε οι Δήμοι να μπορούν, εφόσον έχουν και τα χρήματα αλλά και τις λείπουν λειτουργίες, να πάρουν αμέσως υπαλλήλους χωρίς κανένα προαπαιτούμενο. Και συγχρόνως, πόσο να φυδατώσουμε επιτέλους αυτή τη ρημάδα, την αυτοδιοίκηση, για να επαδρώσουμε τα Υπουργεία. Όλοι λοιπόν θέλουμε να αφήσουμε τα ανατολικά σύνορα, και δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Κοιτάξτε λοιπόν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που είναι ερημωμένα διοικητικά και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Να κάνουμε λίγο τη μετάφραση μετά από λίγα χρόνια. Ερήμωση και από κατοίκους. Τι να κάνει ένας κάτοικος στο νησί όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο ίδιος ο Δήμος για την αυτονόητη καθημερινή λειτουργία του? Αυτό θα καλέσουμε επίσημα μέσα από το συνέδριό μας να απαντηθεί. Γιατί ακριβώς την απάντηση την οποία ζητήσαμε πριν την ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου, η απάντηση μέσα στη Βουλή ήταν: μα όπως μπορούν να φύγουν από τους Δήμους, μπορούν να έρθουν στους Δήμους. Έχετε δει κανέναν από το Υπουργείο Οικονομικών να πηγαίνει στην Κάσο, στη Λέρο, στη Σίμη, στη Γάβδο, για να μπορέσω να καταλάβω με ειλικρίνεια ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο? Θα έλεγα όμως ένα ζήτημα που θα πρέπει να πάψουμε να λαϊκίζουμε όλοι μας, και βάζω και τον εαυτό μου. Όμως είναι δυνατόν να μιλάμε για τα οκτάμινα στα οποία δίδονται με παράταση για άλλον ένα χρόνο με την υποχρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, και στην οποία χωρίς να ρωτήσουμε τις οικονομικές υπηρεσίες να σου λέει θα έχεις τους εργαζόμενους και θα τους πληρώνεις? Είναι δυνατόν καμία χώρα να το έκανε αυτό στην Ευρώπη? Και όταν λοιπόν ζητήσαμε από τον κύριο Βεναρδάκη, κατά τα άλλα σεβαστόν πολιτικό, να μας πει εάν είναι δυνατόν, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει στον προϋπολογισμό αύξηση, χωρίς να το θέλουμε, δημοτικών τελών 14%. Τι εννοεί ο ποιητής δηλαδή? Ότι για να κρατήσουμε τους εργαζόμενους που δεν μας ρώτησαν, και τους σεβόμαστε εννοείται τους εργαζόμενους, θα πρέπει να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη? Πώς θα ονομαστούν αυτά τα δημοτικά τέλη σε μια κοινωνία όλης της Ελλάδος τοπικής που δεν μπορεί ούτε εργασία να έχει, οι άνεργοι να πληρώσουν περισσότερα δημοτικά τέλη? Αυτό δεν είναι λαϊκισμός? Και θέλω πραγματικά απάντηση από τον κύριο Βεναρδάκη. Διότι όταν ήμασταν ποτά στον κύριο Βεναρδάκη, δεν την έδωσε ο κύριος Βεναρδάκης. Και επειδή εγώ τιμώ όλα τα αξιώματα και βεβαίως σήμερα βρίσκεται πολύ κοντά στο μαξί μου, σεβαστό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνη για αυτό το οποίο έκανε και εισηγήθηκε γράφοντας τα παλιά του τα παπούτσια την αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα λαϊκίζοντας, και το λέω καθαρά, απέναντι στους αυτοδιοικητικούς, ότι δεν θέλουμε να κρατήσουμε τους δημοτικούς υπαλλήλους. Ερώτηση λοιπόν: γιατί στην περιφέρεια οι υπάλληλοι, και καλά κάνουν, πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν πληρώνονται οι εν λόγω υπάλληλοι? Αυτό θα μπορούσε κανείς να το δει με ειλικρίνεια. Είναι αλήθεια ότι δεν σταματάει εδώ. Διότι όταν είδαμε την Υπουργό, την κυρία Τζάκρη, και της είπαμε: κυρία Υπουργέ, την πρώην Υπουργό, αυτό που πάτε να πάτε για ψήφιση, δηλαδή για του υγειονομικού ενδιαφέροντος στα καταστήματα,
είναι λάθος, διότι δεν μπορεί να ανοίγουν υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα και να έρχεται ένα φαξ απλώς στο Δήμο ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Η καταστατικός έλεγχος σημαίνει δημοτική αστυνομία, σημαίνει υπάλληλοι, υπάρχουν. Η πρόληψη σημαίνει μαζεύω έγγραφα και προλαμβάνω, κάτι που ισχύει σήμερα αυτή η κατάσταση στην αυτοδιοίκηση. Η κυρία Τζάκρη βεβαίως, και χωρίς να ρωτήσει κανείς μετά την κυρία Τζάκρη, το πηγαίνει προς νομοθετική διαδικασία. Και βέβαια η αυτοδιοίκηση το λαμβάνει υπόψη της κι αυτό. Θα ενημερωθούν όλοι οι πολίτες για αυτήν την παρανόηση, στην οποία όποιος θέλει ανοίγει υγειονομικό κατάστημα σε όποια γειτονιά. Και η απάντηση της κυρίας Τζάκρη, το λέω δημόσια, είπε αλλάξε τη χρήση γης. Σοβαρά. Αυτό γίνεται στη Γαλλία ενδεχομένως μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε 4-5 μήνες. Στην Ελλάδα πόσο καιρό θέλουμε να αλλάξουμε τις χρήσεις γης? 10 χρόνια. Άρα καλό είναι αυτό το ερώτημα να απαντηθεί πριν ψηφιστεί από εκείνους που θα το ψηφίσουν, αν το ψηφίσουν. Και έρχομαι σε ένα θέμα που λέγεται, για να ξέρουμε αν σεβόμαστε την αυτοδιοίκηση, εδώ θα μιλήσουμε ειλικρινά. Και εδώ θα μιλήσουμε ειλικρινά, όχι για μας, για τη χώρα. Προσφυγικό. Εμείς είναι σίγουρο ότι εκθιάσαμε και τον κύριο Μουζάλα, γιατρός, υπεύθυνος, γνώστης, και τι δεν είπαμε. Δεν μιλάω για την κυρία Ξενοπούλου, ούτε λιαστήκαμε, ούτε απομακρυνθήκαμε. Όμως, επειδή είναι σοβαρό το θέμα, τον κύριο Μουζάλα το τελευταίο διάστημα και με έχει θυμώσει, θα έλεγα. Δεν ζήταγα να ευχαριστήσει την τοπική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά δεν μπορεί ο κύριος Μουζάλας, ο οποίος είναι ο καθήλυν αρμόδιος διαχείριση του προσφυγικού ως υπουργός, να φέρεται και να ονοματίζει δημάρχους της αυτοδιοίκησης που έχουν δώσει το αίμα τους για να μην γίνει προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην ίδια την Ευρώπη. Θα κρατήσω λοιπόν και θα παρακαλέσω την αυτοσυγκράτηση του κυρίου Μουζάλα, διότι δεν ξέρω τι κάνουν οι ΜΚΟ, δεν ξέρω τη διαχείριση, αλλά σίγουρα θα πρέπει να κατανοήσει χωρίς την αυτοδιοίκηση θα είχε μεγάλη διαφορετική εικόνα από αυτή την οποία βλέπουμε στη διαχείρισή του. Και επειδή δεν ξέρουμε το Plan B στη σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης, είναι πάνω από μας, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να συνονοηθούμε, και όχι όταν συνεργάζεται το Κοινοβούλιο, συνεργάζονται οι επιτροπές, να εξαιρούνται, κύριε Δήμαρχε της Αθήνας, η αυτοδιοίκηση. Εσείς διαχειρίζεστε, όπως και η Κεντρική Μακεδονία, όπως και το Ανατολικό Αιγαίο, χιλιάδες μετανάστες μέσα στις πόλεις μας. Ερωτήθηκε κανείς επίσημα με ποιον τρόπο μπορούμε να συνεργαστούμε, να κάνουμε ακόμα καλύτερα ό,τι έχουμε κάνει? Όχι, είναι η απάντηση. Και παρά την επιτροπή που έκανε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, αυτή την επιτροπή και είχαμε βάλει προεδρεύοντα και τον κύριο Υπουργό, δεν λειτουργήσε, όχι από μας, από τον προεδρεύοντα κύριο Υπουργό. Εμείς οι κάτοικοι των Δήμων ζούμε μαζί με τους πρόσφυγες και ξέρουμε τι σημαίνει και ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Και είναι σίγουρο ότι ζητάμε ένα ευχαριστώ, όχι από τους πολίτες γιατί το έχουν δώσει, από εκείνους οι οποίοι πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις για να διαχειριστούμε σωστά το θέμα αυτό. Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, οι στιγμές είναι κρίσιμες. Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια του εφησυχασμού. Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια όπου οι αιρετοί να περιμένουν χωρίς καμία κίνηση τη θανάτωση της αυτοδιοίκησης. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.
να συνθέσουμε τις απόψεις μας, να συνεργαστούμε, να δημιουργήσουμε συμμαχίες, να βάλουμε νέους στόχους, να θέσουμε ως προτεραιότητα να καταστήσουμε τους Δήμους μας ακόμα πιο ισχυρούς. Με αφετηρία το φετινό μας τακτικό συνέδριο ήρθε η ώρα να διαμορφώσουμε ένα νέο στρατηγικό σχέδιο της αυτοδιοίκησης. Για τη μεταρρύθμιση του κράτους και για την αλλαγή του Καλλικράτη έχουμε προτείνει και προτείνουμε 12 συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις με στόχο ένα ισχυρό επιτελικό κράτος, ένα ενισχυμένο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή. Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη την συνταγματική κατοχυρωμένη θεσμική διοικητική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης. Διεκδικούμε την ισότιμη συμμετοχή των Δήμων μας στο Εθνικό Σχέδιο Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης της χώρας, με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, με συγκροτημένες δομές από την κεντρική διοίκηση προς τους Δήμους, με στόχο το επιτελικό κράτος, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και το δημοκρατικό προγραμματισμό, με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγκύτητας. Δίνουμε προτεραιότητα στο λειτουργικό εξυγχρονισμό και των 325 Δήμων μας και στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Απαιτούμε την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών. Δεν θα το ανοίξω αυτό το θέμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι αύριο θα τεθεί πολύ ψηλά στον πύχη της ημερήσιας διάταξης, διότι μπορεί κανείς να μου απαντήσει, ευθέως το λέω, για ποιο λόγο οι πάντες, είτε στην κεντρική εξουσία, είτε στα περιφερειακά συμβούλια, παίρνουν την συνδρομή της συμμετοχής τους και οι μόνοι είναι οι αυτοδιοικητικοί πρώτου βαθμού άνεργοι, οι οποίοι συμμετέχουν και πρέπει να μετακινηθούν στον Καλλικρατικό Δήμο. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Δηλαδή, επειδή κάποιος έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, σημαίνει ότι κόβει τα κομματάκια όπως θέλει? Αυτό είναι το αίσθημα δικαίου του κράτους? Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει περίπτωση αυτοδιοίκηση εάν δεν υπάρχει αίσθημα δικαίου να προχωρήσει έτσι? Σας διαβεβαίνω, δεν θα προχωρήσει έτσι. Και το λέω με πολύ μεγάλη ευθύτητα και βεβαίως χωρίς να έχω κανένα λόγο να κρύψω τα λεγόμενά μου. Η ελευθερία των αιρετών εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού να μπορούν να αποφασίζουν με γνώμονα το τοπικό συμφέρον χωρίς περιορισμούς. Και γι' αυτό το λόγο θέσαμε και το βέτο στην τοποθέτηση εκτελεστικών γραμματέων στους θεσμούς μας και τους δήμους μας. Θυμόσαστε πριν 2 μήνες που ξαφνικά προωθείτο ένα άρθρο ότι ο Δήμος, ο Δήμαρχος, η αυτοδιοίκηση πάβει να έχει τη δυνατότητα του προϊσταμένου του διοικητικού κομματιού και έρχεται ένας από ένα μητρό εκτελεστικός γραμματέας να μας βάλει σε τάξη? Ποιο μοντέλο υπάρχει? Υπάρχει τέτοιο μοντέλο? Είναι αλήθεια λοιπόν ότι μέσα από τέτοιες διαδικασίες νομίζω ότι πρέπει να αναλυθούν οι ευθύνες εκείνων οι οποίες ενδεχομένως τις διακινούν. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα να συζητήσουμε για το θέμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Όμως μου κάνει εντύπωση όταν έχουμε εκατοντάδες ζητήματα διοικητικής μεταρρύθμισης, εδώ κλείνουν δήμοι, εδώ υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, εδώ υπάρχει δυσκολία να λειτουργήσουν οι Δήμοι και οι πολίτες κατά συνέπεια βάσει της ποιότητας που λαμβάνουν. Το πρόβλημά μας είναι πώς θα εκλέξουμε το 2019. Και να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή λύσαμε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα και ανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο? Θέλω να ξεκαθαρίσω τη δική μου θέση και βεβαίως θα το δούμε και στο τελικό κείμενο το οποίο θα διαμορφωθεί στο συνέδριό μας. Δεν έχουμε αιμονές με κανέναν και τίποτα. Όμως, όταν θα μιλήσουμε για το θέμα του εκλέγει και εκλέγεστε, θα έχουμε κλείσει το θέμα των μεταρρυθμίσεων, ώστε ο τόπος να αποφασίζει για τον τόπο του και τότε πάμε σε όποια συζήτηση θέλουμε. Όχι όμως τώρα, και αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Η ΚΕΔΕ
εκπόνεσε μια ολοκληρωμένη μελέτη μέσω του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την νησιωτική πολιτική, την οποία παρουσιάζουμε και θα παρουσιάσουμε και στο συνέδριό μας. Αλλά εκτός από την νησιωτικότητα, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για το εκλογικό σύστημα όταν δεκάδες αγροτικοί δήμοι σήμερα αντιμετωπίζουν το ζήτημα της αφαίρεσης πόρων και αρμοδιοτήτων? Ποιος ήταν εκείνος ο εγκέφαλος ο οποίος είπε να δοθούν τα βοσκοτόπια στις περιφέρειες και οι πόροι? Και τώρα τι είπανε? Κρατάνε τις πόρες στην περιφέρεια, αλλά παίρνουν αρμοδιότητα οι δήμοι. Μα είμαστε σοβαρό κράτος αυτή τη στιγμή, χωρίς να ακούσουν την αυτοδιοίκηση ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι πρέπει να ακούει? Είναι αλήθεια ότι δεν έφτασε μόνο αυτό, διότι εγώ θα σας πω το θέμα το ότι είμαστε αποκλεισμένοι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το ΕΣΠΑ και την τελευταία διετία το επενδυτικό πρόγραμμα για τους δήμους συρρυκνώθηκε στο 35%. Η ΚΑΠ, όχι τα τελευταία δύο χρόνια, μειώθηκαν κατά 60%. Για μας μεταρρύθμιση είναι να έχουμε λόγο στη διαχείριση των ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων. Δίνουμε προτεραιότητα στην τοπική ανάπτυξη με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Για μας δεν υπάρχει εθνική ανάπτυξη χωρίς τοπική ανάπτυξη. Είμαστε σοφοί? Όχι. Έτσι έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί να προχωρήσει καμία μεταρρύθμιση χωρίς ουσιαστική ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων και διεύρυνση της χρηματοδοτικής τους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα. Απαιτούμε την άμεση έναρξη του διαλόγου μέσα από για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων πόρων από το 2009-2016 για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σοβαρά. Εμείς υπολογίζουμε ότι το κράτος μας οφείλει περίπου 13,5 δις ευρώ από το 9. Ένα ολόκληρο ΕΣΠΑ είναι η οφειλή της κεντρικής εξουσίας προς τους Δήμους. Αν μας είχαν δώσει τα χρήματα αυτά, που μας ανήκουν άλλωστε, γιατί τα έχει εισπράξει η κεντρική κυβέρνηση, όχι η σημερινή, διαχρονικά, σήμερα η αυτοδιοίκηση θα είχε κάνει πλήθος έργων και ανάπτυξης που θα την είχε λάβει ήδη ο πολίτης. Απαιτούμε να εγγραφεί στον προϋπολογισμό το κονδύλι των 214 εκατομμυρίων και να συμψηφιστεί με το ποσό που θα προκύψει από το ύψος της νέας γενιάς παρακρατηθέντων, που όπως είπαμε άμεσα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή. Ζητούμε να μας αποδίδεται μέχρι το τελευταίο ευρώ όσα προβλέπονται από το νόμο 3852 του 2010 και απαιτούμε να παραχωρηθεί στους Δήμους το δικαίωμα χρήσης των αιγιαλών και να αποδίδουμε στο κράτος ένα μέρος των εσόδων που θα εισπράττουμε από την παραχώρησή τους. Έχουμε δει πουθενά στην νησιωτική Ελλάδα τους αιγιαλούς αλλά και στην ηπειρωτική να την έχουν κάποιοι άλλοι ή ιδιώτες? Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό. Προτείνουμε επίσης τη μεταφορά της ακίνητης του δημοσίου περιουσίας που έχει ή δεν έχει περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ να δοθεί στους Δήμους, κάτι που έχει ξεκινήσει και οφείλουμε ότι είναι θετικό, αλλά πρέπει να προχωρήσει για όλη την αυτοδιοίκηση. Διεκδικούμε την προώθηση της φορολογικής αποκέντρωσης για να είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι και ταυτόχρονα να λογοδοτούμε απευθείας στους πολίτες. Θέλουμε το πράσινο ταμείο να χρηματοδοτεί έργα για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, κάτι το οποίο ήδη το Συμβούλιο Επικρατείας έχει αποφασίσει θετικά τελευταίως και η ΚΕΔΕ θα το διεκδικήσει μέχρι κεραίας. Στόχος μας είναι η σταδιακή αύξηση της χρηματοδότησης αυτοδιοίκησης στο 8% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όπως ακριβώς ο μέσος όρος αυτού είναι 11,4% στην Ευρώπη. Προτείνουμε επίσης το σχεδιασμό για την εφαρμογή ειδικού προγράμματος για τους μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς δήμους τώρα. Όχι να το λέμε, αλλά να μην το πράττουμε.
αλλά και το σχεδιασμό μιας σύγχρονης πολιτικής για το ανθρώπινο δυναμικό της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Απαιτούμε την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των Δήμων στην υλοποίηση πολιτικών που αναδεικνύουν την κοινωνική αλληλεγγύη σε ύψιστη προτεραιότητα, και θέλουμε οι Δήμοι μας να αναλάβουν τη διοίκηση του τοπικού κοινωνικού κράτους, να πάρουν υπό τον έλεγχο τους υπάρχουσες κοινωνικές δομές, πόρους και προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα διεκδικούμε χρηματοδότηση για τη δημιουργία νέων κοινωνικών υποδομών. Απαιτούμε να έχουμε ουσιαστικό ρόλο σε κρίσιμα ζητήματα όπως χωροταξικό σχεδιασμός. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα στη χώρα μας από αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο εάν κάποιος μπορέσει να το νομοθετήσει, θα έχει γράψει μεγάλη ιστορία ανεξάρτητα που ανήκει. Ζητούμε την τοπική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Επιτέλους, είμαστε η χώρα που επιβαρύνουμε το περιβάλλον και πληρώνουμε τόσα λεφτά. Τι συμβαίνει με αυτή τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων? Πριν χρόνια λέγαμε ότι φταίνε κάποιες κυβερνήσεις. Τώρα τι γίνεται και δεν προχωρά αυτός ο νόμος επιτέλους για να μπορέσουν οι δημότες να ελαφρύνουν τα δημοτικά τους τέλη και να αποκτήσει το περιβάλλον τη σημασία που πρέπει να έχει? Ενώ βάζουμε ως στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου ισότιμης και ειλικρινού συνεργασίας μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού, όπως γίνεται σήμερα σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι κανένας πολιτικός γαμπρός παραπάνω από κανέναν άλλον. Ισότιμοι είμαστε διαχειριστές των χρημάτων, ο καθένας με το ρόλο του. Βάσει ποιανών προϋποθέσεων δίνονται τα δικά μας λεφτά σε κάθε έναν ο οποίος ενδεχομένως κλείνει το μάτι? Διότι εάν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, πρέπει να μπουν προϋποθέσεις. Και επειδή είμαστε σε μια περιοχή που ξέρω ότι ο δεύτερος βαθμός και ο πρώτος βαθμός λειτουργούν καλά, δεν συμβαίνει παντού αυτό. Κυρίες και κύριοι συνέδροι, έχουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες σε επίπεδο αρχών, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Στο συνέδριο αυτό θα αναδειχτούν και θα αποτυπωθούν στο τελικό κείμενο των συμπερασμάτων. Θα είναι ένα κείμενο που θα αποτελεί το Ευαγγέλιο της Αυτοδιοίκησης για το 2017, και νομίζουμε ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η αυτοδιοίκηση και προκειμένου και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος δεν είναι στόχος της η τυφλή σύγκρουση, αλλά η δημιουργική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον της χώρας, και βεβαίως επιθυμούμε πραγματικά να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση και την κάθε κυβέρνηση. Όμως να μην κάνουν κάποιοι το λάθος της διάθεσης για συνεργασία και να την εκλάβουν ως αδυναμία. Στέλνω ένα καθαρό μήνυμα, στο οποίο δεν θα διστάσουμε να συγκρουστούμε με όσους υποτιμήσουν τη δύναμη σήμερα της αυτοδιοίκησης και την ενότητά της. Και το μήνυμα αυτό δεν αφορά βεβαίως μόνο τη σημερινή κυβέρνηση. Αφορά όσους επιθυμούν να κυβερνήσουν μελλοντικά και ασχημονήσουν απέναντι στην αυτοδιοίκηση. Μην τολμήσει λοιπόν να αποτιμήσει κανείς την αυτοδιοίκηση, διότι τότε πραγματικά δεν θα υπάρχει λόγος καμίας συζήτησης. Είναι αλήθεια ότι όταν επιχειρήσαμε, και θα σας θυμίσω, για τα ταμιακά μας διαθέσιμα για να υποστηρίξουμε μια λαθασμένη από ό,τι απεδείχτηκε διαπραγμάτευση του κυρίου Βαρουφάκη, κάποιοι τότε μας υποδείκνυαν να σκύψουμε το κεφάλι, να συνενέσουμε, και κάποιοι τότε είπαν κακώς δεν τα έδωσε η αυτοδιοίκηση. Θεωρώ ότι τότε με τη δύναμη του συνεδρίου της Χαλκιδικής, και θα το θυμόσαστε όλοι, πήραμε τη δύναμη να διαφυλάξουμε την οικονομική μας ανεξαρτησία. Κάτι το οποίο μας δικαίωσε μέχρι σήμερα, και σαφέστατα την ίδια στάση θα κρατήσουμε και στο μέλλον όπου χρειαστεί. Αν χρειαστεί σε αυτό το συνέδριο να πάρουμε την απόφαση να βάλουμε κόκκινες γραμμές, θα τις βάλουμε. Και αυτός είναι και ο λόγος αυτής της μεγάλης συμμετοχής. Είναι αλήθεια, αγαπητοί σύνεδροι και σύνεδρες,
ότι η δική μας αντίληψη είναι πάνω από τις μικροματικούς σχεδιασμούς και εμείς θέλουμε οι τοπικές κοινωνίες στην πρώτη γραμμή να είναι για να αποφασίζουν οι πολίτες για το μέλλον τους. Θέλουμε μια ισχυρή κεντρική ένωση, μια κεντρική ένωση που θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας πάνω από τα κόμματα και πάνω από τις παρατάξεις. Μια ισχυρή αυτοδιοίκηση με τη συνεργασία, τη διεκδίκηση και είμαι σίγουρος ότι με αυτήν την προοπτική θα πετύχουμε όποια μάχη χρειαστεί να κερδίσουμε. Με σχέδιο, πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα και βέβαια με την ενότητα για να δείξουμε τη δύναμη όπου χρειαστεί. Πάνω βεβαίως επειδή ακούσαμε για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και βέβαια θα υπάρξει ειδικό τραπέζι κύριε Δανιηλίδη, πρέπει να πούμε όταν είπαμε μη μειώσετε το προσωπικό, το ωράριο των προσωπικών των βρεφονηπιακών σταθμών, τι θέλαμε κακό για τους εργαζόμενους μας. Αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσοι βρεφονηπιακοί σταθμοί που μειώθηκε το ωράριό τους έχουν συρρυκνωθεί ή λειτουργούν οριακά βάσει των πιστοποιήσεων μεταξύ παρόχου και εργαζόμενου. Καλύτερα μην το ψάξουμε. Όταν λοιπόν τότε είχαμε πει γιατί εμείς θέλουμε να δουλεύουμε και 2 ώρες και αν μπορεί όλη η Ελλάδα να δουλεύει 1 ώρα και να ζει πλουσιοπάροχα ακόμα καλύτερα. Αλλά επειδή έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε 20 ώρες το 24ωρο, μας φαίνεται πολύ περίεργο όταν αναθέτεις το παιδί σου να το διαφυλάξει κάποιος να λέει το 8ωρο να γίνει 6ωρο. Δεν μας άκουσαν και τότε. Και σήμερα πάνω από 100.000 οικογένειες βεβαίως ωφελουμένων βρίσκονται και σωστά είπε ο Υπουργός μέσα από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε βρεφονηπιακούς σταθμούς συρρυκνωμένους. Διασφαλίσαμε την επέκταση του προγράμματος για το βοήθεια στο σπίτι και βεβαίως δημιουργήσαμε σειρά κοινωνικών έργων. Συνεχίζουμε. Είναι αλήθεια, κλείνοντας αγαπητοί σύνεδροι, ότι πρέπει να δούμε με ρεαλισμό και υπευθυνότητα αυτή τη χρονική στιγμή με ποιο τρόπο θα πρέπει να προχωρήσει η αυτοδιοίκηση. Εμείς θεωρούμε ότι η αυτοδιοίκηση θα προχωρήσει μαζί με τους πολίτες. Αναλαμβάνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες και ενώνουμε δυνάμεις. Δυνάμεις πρώτου και δεύτερου βαθμού, το είπε και το πρωί ο κύριος Αγοραστός, μέσα από συναντήσεις να λιάνουμε τις δικές μας, ενδεχομένως εφόσον υπάρχουν κάποια ασαφή όρια τις δικές μας λειτουργίες, είναι σίγουρο ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε πρώτος και δεύτερος βαθμός όταν υπάρχει ο σεβασμός και θα υπάρχει ο σεβασμός, αλλά και η δύναμη των πολιτών. Εμείς θέλουμε και της κυβέρνησης, όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα, μαζί και με την Εκκλησία, να πάμε όλοι μαζί την Ελλάδα όπου χρειάζεται, όσο χρειάζεται μπροστά. Με τους πολίτες πρωταγωνιστές να πάρουν όλοι εμείς την τύχη της πατρίδας μας στα χέρια μας. Βάζουμε τις βάσεις για να κάνουμε τους Δήμους μας ακόμα πιο ισχυρούς, ακόμα πιο ανθρώπινους, ακόμα πιο αλληλέγγυους. Αναλαμβάνουμε όμως σήμερα σε αυτό το συνέδριο την ευθύνη για να χτίσουμε την Ελλάδα μέσα από τις τοπικές μας κοινωνίες, μέσα από τους Δήμους μας από την αρχή, με νέα υλικά, με νέες ιδέες, με ενωμένους τους Έλληνες, με αγάπη στην ομογένεια, με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες όλους μαζί θα πάμε μπροστά. Μαζί όλοι σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.